Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε γέφυρα στο στενό του Κέρτσι στην Κριμαία, η οποία συνδεόταν με τη ρωσική επικράτεια. Από την έκρηξη, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε να πραγματοποιηθούν έρευνες για το συμβάν. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από όχημα το οποίο ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά. Η γέφυρα αποτελούσε σύμβολο μίσους για τους Ουκρανούς. Ωστόσο, για τη Ρωσία ήταν συμβολική και στρατηγική σημασία. Ρωσικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ζημιές και κυκλοφορία στη γέφυρα θα αποκατασταθούν άμεσα. Μάλιστα, ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της Κρυμαϊκής Χερσονήσου προσπάθησε να καθησυχάσει τόσο τους κατοίκους όσο και τους 50.000 τουρίστες που βρίσκονται εκεί. Θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους της Κριμαίας ότι έχουμε αποθέματα καυσίμων για ένα μήνα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Επίσης, έχουμε αποθέματα τροφίμων για παραπάνω από 2 μήνες. Ούτε εκεί χρειάζεται να ανησυχούμε. Καλώ όλους τους κατοίκους της Κριμαίας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και όλους τους τουρίστες να κάνουν λίγη υπομονή. Παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για το χτύπημα, στο Κίεβο επικρατεί ενθουσιασμός. Ήδη η ταχυδρομική υπηρεσία εκτύπωσε ένα γραμματόσημο που απεικονίζει το συμβάν, όπως είχε γίνει στο παρελθόν με τη βήθηση του Μόσχουβα. Ήταν υπέροχο. Όταν ξύπνησα και διάβασα τις ειδήσεις, σκέφτηκα πώς έγινε. Περίμενα ότι θα συνέβαινε κάτι, γιατί χθες ήταν τα γενέθλια του Πούτιν. Οπότε περίμενα ένα δώρο από τις ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας. Και έγινε βέβαια με λίγη καθυστέρηση. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Ελπίζω ο δικτάτορας Πούτιν να μας το συγχωρήσει. Η κατασκευή της γέφυρας έγινε έπειτα από εντολή του Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018 και κόστησε εξαιρετικά πολλά χρήματα στη Ρωσία. Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίπεινα.